προτείνω να ξεκινήσουμε με τη Σούδα και με τον Ηλία τον Φραγιαδάκη, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, καθώς φωτίστηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Εικόνα και ήχο στην περιοχή που τόσο πολύ αγαπάμε και στηρίζουμε. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε? Κύριε Φραγιαδάκη, πώς είστε? Καλά, δόξα τω Θεώ, εδώ στην πλατεία Σούδα είμαστε. Έχουμε στολή στην όμορφη πλατεία μας, με το χριστουγεννιάτικο δέντρο και ορισμένα φωτάκια διάφορα. Επίσης έχουν στολίσει και τα μαγαζιά και είναι κάτι πολύ όμορφο. Κινητοποιήθηκαν λοιπόν αυτοδιοίκηση, εθελοντές, καταστηματάρχες και το μήνυμα που στέλνει η περιοχή ποιο είναι? Βέβαια, πρέπει το μήνυμα καταρχάς, πρέπει να προσέχουμε γιατί ακούμε διάφορα πάλι καινούρια. Και δυστυχώς δεν ξέρω πώς θα τα αποφύγουμε αυτά και πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί, να προσέχουμε με τα μηχανάκια, με τα αμάξια, με το αλκοόλ για να μπορέσουμε να περάσουμε όμορφα Χριστούγεννα οικογενειακά με τους ανθρώπους μας. Αυτό είναι το μήνυμά μας. Πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε με αφορμή βέβαια και το θάνατο ενός νέου εκεί στην περιοχή των Χανίων. Το μήνυμα είναι να περάσουμε καλά. Προηγήθηκαν 2 χρόνια περιορισμών και πανδημίας και καταλαβαίνετε ότι η λαχτάρα του κόσμου να βρεθεί με τους δικούς του ανθρώπους είναι έντονη. Η επιθυμία είναι έντονη, ναι, αρκεί βέβαια να προσέξουμε τα βασικά. Έτσι ακριβώς. Εμείς σαν πολιτιστικός εδώ πέρα στην περιοχή προσπαθούμε να κάνουμε δράσεις, να περνάνε τα παιδιά όμορφα, όπως η Κυριακή στις 18. Έχουμε μία βραδιά αγάπης εδώ στο Πολύκεντρο. Κοντά μας για πρώτη φορά θα είναι η στήριξη μας αυτά με τα παιδιά τα κακοποιημένα. Για πρώτη φορά μετά θα συμμετέχουν όλα τα σχολεία να παίξουν κάλαντρα, να τραγουδήσουν και η είσοδος θα είναι τρόφιμα μακράς διαρκείας που να μπορέσουμε να τα δώσουμε σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αυτή θα είναι η είσοδό μας. Πιστεύω ότι θα βγει κάτι πολύ όμορφο και ωραίο. Είναι ανοιχτό το κάλεσμα σε όλους να έρθουν να ακούσουν, να δουν τα παιδιά να λένε τα κάλατρα. Ναι. Θα είναι μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Εγώ τι να πω, εγώ να πω ότι το μήνυμα βέβαια που στέλνει η ενδοχώρα, ειδικά εκεί στα Χανιά, είναι όμορφο, είναι ξεχωριστό. Και έχουμε αποφασίσει την τελευταία εβδομάδα, από την περασμένη εβδομάδα, 8η ημέρα σήμερα, να ξεκινάμε με ζωντανές συνδέσεις με ανθρώπους πραγματικά που αγαπούν, που στηρίζουν, που μένουν στον τόπο τους και πραγματικά σε μια δύσκολη συγκυρία, όπως είναι η συγκυρία της ενεργειακής κρίσης, της ακρίβειας, των ανατιμήσεων, προσπαθούν, συμμετέχουν σε δράσεις, συνεργάζονται και αυτό εδώ είναι το αποτέλεσμα. Τι να πω, κύριε Φραγιαδάκη. Οπότε έχουμε... Λοιπόν, και κάτι τελευταίο. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, έχουμε άλλη μία δράση πάρα πολύ όμορφη στις 28 του μήνα. Ναι. Που το μεσημέρι γύρω στις 3 η ώρα, 3.30 θα έρθει να περνάει να πέσει όλη τη Σούδα. Ναι. Να τα πηγαίνει μετά στο πολύ έτσι ένα πολύ ωραίο έργο και μετά θα συνεχιστεί με πάρτι. Μάλιστα. Θα είναι πολύ ωραίο. Θα έχουμε τον ερχομό του Αγίου Βασιλείου εκείνη τη μέρα. Να επαναλάβουμε λίγο γιατί χάθηκε λίγο η σύνδεση. Η μέρα, ποια μέρα. Αχα. Λοιπόν, στις 28, ναι, εδώ στην πλατεία, θα είναι το τρενάκι στη Σούδα. Θα κάνει τα παιδιά βόλτα. Δεν έχει είσοδο, δεν έχει τίποτα. Θα τα πηγαίνει στο Πολύκεντρο να δούνε ένα έργο, ένα παιδικό έργο. Μόλις τελειώσει το παιδικό έργο, θα συνεχιστεί έτσι μια βραδιά με μουσική. Θα είναι ο Άγιος Βασίλης κοντά μας να μοιράσει. Ημέρα Τετάρτη 28. Κοίταξα λίγο το ημερολόγιο τώρα και την ατζέντα μου, οπότε με το καλό να τα πούμε, να βρεθούμε και να μεταφέρουμε αυτές τις ξεχωριστές εικόνες. Λοιπόν, ακριβώς κύριε Φραγιαδάκη, την καλησπέρα μας, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.